Σε πληροφορώ ότι ο εργάτης της Κοκκινιάς δεν μπορεί να πάει στο Μέγαρο. Ποιος θα παίξει, ποιος θα εμφανιστεί, τι συναυλία θα γίνει, που είπε στην αρχή. Ο Ανταμό στις 8 Μαρτίου, ναι, για τον, ναι, καρκίνο του μαστού. Ναι, ο Ανταμό. Λοιπόν, κλειστό κλαπάκι. Δεν μπορείς να βρεις για τον Ανταμό ούτε ένα εισιτήριο. Εγώ σας λέω, πάρτε τώρα στο Μέγαρο Μουσικής να δείτε. Υπάρχει, ρε, τα παίρνουν μεταξύ τους. Είναι οι κοσμικές. Ο Ανταμό είναι sold out. Έχουν εξαντληθεί. Έχουν εξαντληθεί αφού τα έχουν οι κοσμικές και πηγαίνουν μεταξύ τους για να δείχνουν τις γούνες και τις σιλικόνες. Καλά, επειδή δεν σε καλούν για το φωνάζει. Εμένα μπορούν να με καλέσουν. Ναι, γιατί το λέω γιατί είναι έτσι η κατάσταση. Είναι το τρυπάκι και καλούν τώρα τον εργάτη της Δυτικής Όχθης να τους πληρώσει τα κερατιάτικα. Δεν πάτε από εκεί πόρτα τώρα. Κύριε Βερικέ, επειδή το λες συχνά και δεν σου έχω μιλήσει, εργάτης πάνω και στην Ανατολική Όχθη. Πάψε λοιπόν να μιλάς για τη Δυτική Όχθη που επισκέπτεσαι μια φορά στους 6 μήνες. Αυτό είναι υποκρισία που κάνεις. Εγώ δεν είμαι Καραγκιόζης. Γιατί είσαι Καραγκιόζης? Όποιος πάει στη Δυτική Όχθη είναι Καραγκιόζης. Όχι, όποιος πάει στον Καραγκιόζη περνάει τη Δυτική Όχθη. Μα εγώ δεν έχω λόγο να έχω. Εγώ δεν έχω σχέση με τη Δυτική Όχθη. Εσύ κόπτες. Εγώ πάω σε μια ωραία ταβερνούλα. Πάω σε μια ταβερνούλα και τρώω ήρεμα χωρίς να το ξέρει κανένας. Αλλά μιλάς συνέχεια οι εργάτες Δυτικής Όχθης. Στην Κερατέα δεν υπάρχουν εργάτες. Σε ρωτάω, ρε Βερική. Στη Ραφίνα δεν υπάρχουν εργάτες. Στο Μαραθώνα δεν υπάρχουν εργάτες. Σαλαμίνα δεν υπάρχουν εργάτες. Ρε Μίτσο, δεν απαντάω ούτε σε σένα. Δεν λέω για σένα. Εσύ είσαι ο Μιτσάρας, δεν είσαι ο Μίτσος. Ένας που στέλνει ένα email ως Μίτσος. Και εσύ βλέπεις, δεν διαβάζω σήμερα τα μηνύματά σας. Είστε αγνωριστοί. Για χαρά. Δεν μπαίνω στο τρυπάκι και στη λογική σας. Όχι, θα βγεις και θα απαντήσεις, γιατί οι άνθρωποι πληρώνουν τα λεφτά τους. Τα 30 λεπτά και τα 20 λεπτά για να πούν τη γνώμη και περιμένουν να τη σχολιάσεις. Γιατί δεν το κάνεις, επειδή σου λένε αλήθειες που δεν αντέχεις? Γι' αυτό. Γιατί σου λένε αλήθειες που δεν αντέχεις? Γιατί σήμερα σε όλη την εκπομπή ψαρεύεις σε θολά νερά. Θέλω την αστυνομία να είναι αποτελεσματική. Δεν τη θέλω κατά το σπίτι μου. Θέλω να πυροβολεί, αλλά να μην πυροβολεί. Θέλω στο κέντρο της Αθήνας να κάνει έλεγχο, αλλά δεν θέλω. Εγώ δεν θα έρθω στην κλειστή σύσκεψη για να αποφασίσω εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει αστυνομία. Εάν θέλετε να υπάρχει αστυνομία, φτιάξτε αστυνομία. Σαν αυτή την αστυνομία που μας λέει ο φίλος μας από τη Γερμανία που μας στέλνει ένα email. Σε πατάνε στο κεφάλι, Βερίκε, στην αστυνομία. Πρώτα σου πατάνε Γιώργος το κεφάλι και μετά σου ζητάνε ταυτότητα. Και κάθονται όλοι προσοχή και τους σέβονται. Ο Γιώργος από τη Γερμανία λέει: εγώ ζω σε μια πόλη 130.000 κατοίκων. Μια φορά που γύρναγα από τη δουλειά στο σπίτι, στον δρόμο είδα ένα σωρό περιπολικά να κάνουν μπλόκο και να ελέγχουν όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Την ίδια στιγμή ένα ελικόπτερο έκανε βόλτες από πάνω. Την άλλη μέρα έμαθα ότι είχε επιχειρηθεί ληστεία στο ταχυδρομείο της πόλης, κατάφεραν να πάρουν μόνο 100 ευρώ. Σκέψου να είχαν σκοτώσει, λέει ο άνθρωπος, και κάποιον συνάνθρωπό μας κατά τη διάρκεια. Όταν βλέπουν λοιπόν οι επίδοξοι ληστές ότι για μία ληστεία των 100 ευρώ κινητοποιήθηκαν 60 περιπολικά, ελικόπτερα, θα τολμήσουν να το ξανακάνουν? Και δεν τα φάγανε. Στη Γερμανία δουλεύουνε, στη φάμπρικα. Δεν πάνε στα φτεράδικα και μαζεύουν λεφτά. Και έχουν κυροζήνη για το ελικόπτερο. Συγγνώμη, τι έχουνε, σχέση έχει αυτό που λες? Και πώς δεν έχει σχέση? Όλα, γιατί είμαστε μια μπάγαλο χώρα. Είμαστε για το ρέμο, για το μαζό, για αυτά που δεν πέφτεις. Βεβαίως. Και κοίταξε, στο Μέγαρο θα πας. Η αστυνομία και κράτος θα φτιάξεις, ή στο μαζονάκι θα πηγαίνεις. Ρώσικη σαλάτα μου φαίνεται έχει στο κεφάλι. Και θα πληρώνει ο εργάτης το Μέγαρο Μουσικής, το Ανταμό της κυρίας Σιλικόνης. Ρε, είσαστε με τα καλά σας. Βυθίζεται η χώρα. Εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά εδώ και καιρό. Δεν τα έχει σηκώσει ψηλά. Με το Βερίκιο έχω πάντα σηκώσει. Πάντα με τα χέρια ψηλά πηγαίνει. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά εδώ και ώρα. Αν έχετε καταλάβει από το παραλήρημά του από το πρωί τι λέει, εγώ δεν έχω καταλάβει. Σου λέω, θέλεις να πας να δεις τον Ανταμό που πήρες. Εσύ ξεκινάς την εκπομπή και λέει να πάμε στον Ανταμό. Πώς θα πάμε στον Ανταμό? Μπορείς να πας στον Ανταμό? Δεν μπορείς. Γιατί δεν υπάρχουν εισιτήρια. Γιατί οι σιλικονάτες τα μάζεψαν πριν βγουν. Και τα μοιράζουν μεταξύ τους. Τέτοια ώρα. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, κύριε Μάνο, αγαπητέ μου πρόεδρε που σε ξέρω τόσα χρόνια? Είναι έτσι. Τέτοια ώρα. Το έχετε κάνει κλειστό κλαμπ. 9:25 με 10:25. Μετά τις παρά 20. Και καλείτε τώρα τον εργάτη της Ελευσίνας, του Θριασίου,
του περάματος να σας πληρώσει τα κερατιάτικα. Ε, όχι ρε, ε, όχι. Εντάξει, είναι το παραλήρημα, δεν είναι, έχει παραλήρημα, Σταυρόπουλε, Σταυρόπουλάκο. Σταυρόπουλάκο, παραλήρημα, ε! Έχουμε στείλει κάποιον εδώ στο φαρμακείο, θα το έρθει. Ναι, βέβαια, είναι ένωση. Ο τρελός που τα λέει. Τι, τρελαμάρε λε. Βέβαια, είναι τρελαμάρε. Τι θέλει, να κλείσει το μεγάλο μουσική, θέλει. Όχι, να μην το πληρώνει, να το πληρώσει σιλικονάτι. Πού το διαπεντεύει, πού το απολαμβάνει. Πού είναι ρε παιδιά ο άνθρωπος με το φαρμακείο, ήρθε. Ναι, να έρθει ο άνθρωπος με το φαρμακείο. Είμαστε τρελοί, Σταυροπουλάκο. Όχι, απλώς έχεις μια κρίση τώρα που είναι και έχουμε καιρός. Έχουμε βέβαια, γιατί δεν είμαστε οι θεσούλιδες. Ποιοι θα σου εγώ. Γιατί εσύ δεν έχεις περάσει ποτέ την Ευελπίδων. Τι σχέση τι έχουν, τι σχέση έχουν, που όλα λέει. Έχουν σχέση. Εδώ από το πρωί λες, εδώ από το πρωί λες, η αστυνομία να φύγει, να έρθει το Μέγαρο Μουσικής να κλείσει, οι θεούσες, οι γουνάτοι. Πάρε μια θέση, τι θέλεις να καταλάβουμε όλοι. Τι θέλω, έχεις ένα... να αφήσετε την υποκρισία. Ποια είναι η υποκρισία, να κλείσει το Μέγαρο. Να ξεβρακωθείτε στο λαό. Δηλαδή τι θέλεις, και να δείξετε ποιοι είστε. Να κλείσει το Μέγαρο. Να δείξετε τη βρώμα σας. Σε ποιους το λες αυτό, σε μένα το λες αυτό. Αφού το λες σε μένα, εγώ. Με τα φθηνά εμφυτεύματα που βάζετε, τα κινέζικα. Γιατί η σιλικόνη σας έχει στραβοκινεί. Ρε παιδιά, πού είναι. Άντε λαμόγια. Πού είναι ο άνθρωπος. Να πληρώσουμε και το. Άντε. Πού είναι ο άνθρωπος με την ένεση, ρε παιδιά. Με την ένεση, ε. Είμαι τρελός, Σταυροπουλάκο. Ας τον κρατήσει. Άντε να μαζευτούμε όλοι να πάμε έξω από το σπίτι του Άκη. Ε, το αυτό εκεί είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, εκεί που το κολόσπιτο του Άκη στην αεροπαγή του λοιπόν, είναι το πρόβλημά μας. Δεν χρειάζεται ένες παιδιά, εκτονώθηκε η λύση. Εκεί είναι το πρόβλημά μας.